είχε το τέτοιο να σκεφτεί ότι πρέπει να ρωτήσω λίγο κάτι, αν θέλετε κάτι μόνο του. Φίλε, άμα είμαστε τρεις, μου το λες. Άμα είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να μου το πεις. Αυτό που βιώνω εδώ στην παραλία είναι μεταξύ άλλων μία απομάκρυνση από την πραγματική ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή, είμαστε όλοι μαζί και κοιμόμαστε, είμαστε όλοι μαζί και τρώμε. Παρ' όλα αυτά, στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι εγώ, αν πλησιάσω κάποιον και κάτσω μαζί του, θα πρέπει, για να μην θεωρηθώ αγενής, να τον ρωτήσω. Αν είναι δύο άνθρωποι και μιλάνε και πάω εκεί να φάω κι εγώ μαζί τους, θα πρέπει να τους ρωτήσω αν μπορώ να φάω μαζί τους. Κάτι το οποίο δεν το θεωρώ άδικο. Παρ' όλα αυτά, έχουν υπάρξει μερικές φορές τις οποίες μου έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται να ρωτάς, έλα εδώ, κάτσε και τα σχετικά. Υπάρχουν άλλες φορές που μου έχουν πει, γιατί δεν ρωτάς, έρχεσαι εδώ πέρα, έχεις κοινωνικά προβλήματα και δεν ρωτάς τι γίνεται. Είναι κάποιες στιγμές δηλαδή που πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω, τι πρέπει να πω, πώς να συμπεριφερθώ. Πράγματα τα οποία με κάνουν να έχω ένα τζάμι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν γίνει και αυτά τα πράγματα με τον μπαμπαστρούμφ της υπόθεσης, το Στέλιο, τα οποία θα μπορούσα να τα ξεχάσω, αλλά δεν κάνει κάποια ενέργεια. Όσες φορές έχουν βρει φαγητό στην παραλία ή κάτι το οποίο έχω προσπαθήσει εγώ ίδιος να μοιράζομαι, κανένας δεν έχει τη διάθεση να το μοιραστεί με μένα. Είναι 4 άτομα εκεί με ένας 5. Δεν καταλαβαίνω πώς πηγαίνει, αλλά έτσι το βιώνω. Το φαγητό του φίλου μου, ρε φίλε. Αλλά έχει τολμήσει ο φίλος να το προσφέρει. Έχει τολμήσει ο φίλος να πει, να σου πω, μαζί πεινάμε, μισό κομμάτι, ένα κομμάτι εμείς, πάμε μισό-μισό. Γιατί σε βλέπω πιο αδύναμο. Ή γιατί βλέπω ότι χρειάζεις δυνάμεις να πάρεις, να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Έτυχε να λιποθυμήσουν άτομα εδώ μέσα και δώσαμε το φαΐ μας, το ίδιο. Το μηδαμινό φαγητό μας. Άρα λοιπόν θα προσέξουμε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Η όλη αυτή η αντιμετώπιση, εμένα προσωπικά, δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, έχω την πεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει και μόνος. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν που είναι εδώ πέρα, περιχαρακώνονται και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, μη μοιράζοντας τις προμήθειες όπως θα μοιραζόμουν εγώ. Μην δίνοντας την, ίσως πιστεύουν την ψυχική ηρεμία, ίσως την υποστήριξη. Δεν καταλαβαίνω τη συμπεριφορά τους, αλλά νομίζω ότι είμαι ένας παίκτης που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην παραμονή τους περισσότερο καιρό στο νησί. Και θα ήθελα να το καταλάβουν κάποια στιγμή.